Θέλω να πω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Βλέπετε ότι πέφτανε, παίζανε μια κατηγορία και είδατε ένα και 22 ή 25 παίκτες που παίξανε ήταν άψογοι συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Είμαστε άτυχοι οι δύο και οι δύο, ένας από τους δύο μπορούσαμε να κερδίσουμε, αλλά ο ένας πήρε τον άλλον μαζί του. Πρέπει να έχουμε μεγάλο κουράγιο τώρα οι ομάδες, να ξαναστήσουν του χρόνου και νομίζω ότι υπάρχει θέληση να ξαναβγεί αυτή η ομάδα, γιατί αλλά και η δική μας, αλλά και ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Μέσα στο αγωνιστικό χώρο δείξαν τα παιδιά ποιο είναι το πάθος και η δύναμη, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Όταν παίζει μια κατηγορία, δύο ομάδες, αν πάτε σε άλλα γήπεδα, εγώ ήταν εκκλησία. Και από τους παίκτες αυτά. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω ακόμη άλλη φορά και στη διαιτησία που ήταν άψογη και οι τρεις. Δυστυχώς, μετά από μια υπερπροσπάθεια δύο μηνών, το τελευταίο παιχνίδι έμελε να μην στεφτεί με επιτυχία, με το απόλυτο τρίων βαθμών. Με αποτέλεσμα, τη δεδομένη χρονική στιγμή που έχει δημορφωθεί η βαθμολογία, να υποβιβαζόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, για ένα γκολ στη διαφορά τερμάτων, στην ισοβαθμία. Εγώ οφείλω να συγχαρώ πάνω απ' όλα τα παιδιά. Τεράστια προσπάθεια, τεράστια ψυχικά αποθέματα. Προσπαθούσαν πάρα πολύ, διότι τον Ιανουάριο όταν ήμασταν 7, 8, 10 πόντους από τη ζώνη, και εγώ και ο Γιώργος, και ο Γιώργος ο Γάτος, τους δίναμε κίνητρο, δουλεύανε, το σχήμα του κεφάλι δουλεύανε, πιστεύανε στη δουλειά, με αποτέλεσμα να έρθει αυτό το σερί των θετικών αποτελεσμάτων. Δυστυχώς το τελευταίο αποτέλεσμα, ναι μεν ήταν θετικό, δεν ήταν το απόλυτο, έτσι ώστε να πανηγυρίσουμε την παραμονή στην κατηγορία. Τα ανέφεραν τα του μάτς και ο Χρήστος και ο coach. Εγώ σήμερα παίρνω έτσι εδώ το βήμα δημοσίως για να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου από την αρχή της χρονιάς. Οι οικογένειες φαίνονται στα δύσκολα, έτσι. Το δείξαμε πραγματικά από την πρώτη μέρα. Θέλω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου. Το Χρήστο, τον Γιώργο, τη διοίκηση, τον κόσμο και αυτό που θέλω να πω ότι η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει κόντρα σε κάθε δυσκολία. Με το κεφάλι χαμηλά, με δουλειά, χωρίς να στηρίζεται στις πλάτες κανενός. Είμαστε μια ομάδα από ένα μικρό χωριό και κοντράρουμε τόσες και τόσες ομάδες. Είμαι πολύ συγκινημένος, τα είπα και μέσα στα παιδιά. Εμένα αυτή η χρονιά φέτος είναι ένα όνειρο που εκπληρώνεται και οι κόποι όλης αυτής της χρονιάς δεν κρίνονται από ένα παιχνίδι. Εγώ μέσα στα παιδιά είπα ότι φέτος να τελειώσει η χρονιά και να πούμε δώσαμε το 100%. Το δώσαμε πραγματικά και αξίζουν σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτό.